Συνδεόμαστε με τον Χρήστο Τσιγουρή. Χρήστο, μέσα σε μια θυελώδη συνεδρίαση φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Οι εργασίες όμως δεν έχουν φαίνεται τελειώσει. Τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα είναι το ερώτημα. Μια εύθραστη ισορροπία και να δούμε πώς θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ συντεταγμένα στη μάχη των ευρωεκλογών, καθώς στο συνέδριο αυτό επί 4 ημέρες χύθηκε αίμα για μια εκλογική μάχη που τελικά δεν θα γίνει. Καθώς η πλειοψηφία των συνέδρων διέκρινε ενδεχομένως το φόβο της διάσπασης μετά από όσα προηγήθηκαν και τη σκληρή σύγκρουση που έγινε στις 4 μέρες του συνεδρίου από το βήμα του ομιλητή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Κασελάκης πολλές φορές απαντώντας σήμερα, επεμένοντας αρχικά στις εκλογές, σήκωσε τους τόνους, δείχνοντας ουσιαστικά τους έτερους διεκδικητές, όσους τον αμφισβήτησαν και κάθονταν στην πρώτη σειρά των καθισμάτων. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ένα δεδομένο ότι θα έχουμε αναβολή των εκλογών, ακύρωση των εκλογών. Δεύτερον, θα έχουμε ένα εκτελεστικό γραφείο το οποίο θα δουλέψει πάνω στις αλλαγές που θέλει ο Στέφανος Κασελάκης να γίνουν στην δομή του κόμματος, αφού βέβαια ρωτήσει τη βάση. Και το τρίτον είναι ότι ο χρονικός ορίζοντας για τον οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η μάχη, όταν ο κύριος Κασελάκης έλεγε ότι δεν θα γίνει αρχηγός υποπροθεσμία ώστε να κριθεί στις ευρωεκλογές, βρέθηκε μια διατύπωση στην πρόταση που πέρναγε, που φαίνεται πως αφήνει τους πάντες ικανοποιημένους ή αποτελεί μια οδό διαφυγής. Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση, ο ΣΥΡΙΖΑ ενιαία θα δώσει και συντονισμένα τις επόμενες πολιτικές και εκλογικές μάχες με πρώτη αυτή των ευρωεκλογών. Η επόμενη μέρα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο επίκεντρο. Ναι, Χρήστο, σε ακούμε. Τώρα θα ήθελα να σου πω ότι οι κύριοι Φάμελος και Παπάς, διακρίνοντας προφανώς τις διαθέσεις ενός μεγάλου μέρους του συνεδρίου, πρότειναν αυτή την αναβολή, η οποία πέρασε και την ίδια ώρα έχει αρχίσει μία δεύτερη σύγκρουση. Αυτή έχει να κάνει με την επικοινωνιακή διαχείριση του συμβιβασμού που η κάθε πλευρά κλήθηκε για να κάνει για να φτάσουμε εδώ που φτάναμε. Δηλαδή, όσοι παρακολούθησαν τις διαδικασίες, είναι σαφές ότι η πρόταση που πέρασε ακυρώνει τις εκλογές. Ωστόσο, ο κύριος Κασελάκης αποδίδει την ακύρωση των εκλογών σε ανάκληση της υποψηφιότητας Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη λέει ότι δεν ανακάλεσε καμία υποψηφιότητα, παρά είπε στο Στέφανο Κασελάκη να πάρει πίσω το «βρείτε μου αντίπαλο και πάμε και τότε θα σταματήσουμε εδώ». Και καταλαβαίνετε ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο υπήρξε ένα συμβιβασμός από κάθε πλευρά. Καθώς το σώμα του συνεδρίου είπε όχι στα σενάρια εκλογών, άρα όχι στην προτροπή Τσίπρα, όχι στην πρόκληση Κασελάκη και βρέθηκε ο δόθος αποπλοκής. Χρήστο Τσιγουρή, πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ θα έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο. Να σε ευχαριστήσω πολύ.